Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δώρο Κλεοβούλου. Είναι γενικός γραμματέας στο Σύλλογο των Γυμναστηρίων. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Σαντορίνε. Είμαι ο γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου των Γυμναστηρίων. Νομίζω ότι πολύ εύστοχα είπατε για την υγεία μας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η σωματική άσκηση ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού που τόσο μεγάλη ανάγκη το έχουμε όλοι μας. Έτσι. Τα γυμναστήρια στην Ελλάδα είναι περίπου 2.500 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σωματικής άσκησης. Πόσους απασχολείτε? 42.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι γυμναστές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Ήδη διανύουμε το τρίτο μήνα που τα γυμναστήρια είναι σε προσωρινή αναστολή με απόφαση της πολιτείας και από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσουμε ακόμη πολύ. Το περίεργο, κύριε Σαντορίνε, είναι ότι τα γυμναστήρια ενώ είναι σε αναστολή λειτουργίας τους και θα μπορούσαν με κάποια μέτρα, κάποιες προϋποθέσεις και περιορισμούς να λειτουργήσουν, εδώ βλέπουμε ότι άρχισαν να λειτουργούν οι σχολές χορού, όπου ο χορός προϋποθέτει έναν καλισμό. Κάποιοι προϋποθέτουν έναν καλισμό, κάποιοι άλλοι να πιαστούμε χέρι-χέρι σε απόσταση αναπνοής. Ανοίξαν τα κολυμβητήρια, ανοίξαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα γυμναστήρια ακόμη δεν έχουμε ούτε καν ένδειξη για το πότε. Κύριε Κλεοβούλου, θα μπορούσατε ας πούμε να λειτουργήσετε με λιγότερο κόσμο? Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια πρόταση προς τους αρμοδίους φορείς, με λιγότερους αφλούμενους στο γυμναστήριο να οριστούν ώρες? Δηλαδή έχετε προτείνει κάποια διευθέτηση όσον αφορά? Ο σύνδεσμος έχει δώσει τις προτάσεις του στην Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ασφαλώς και θα μπορούσε με βάση τα τετραγωνικά, με κάποια ραντεβού των πελατών, με αραίωση των διαδρόμων, ας πούμε, να δουλεύει ένας διάδρομος στο δίπλα να μην δουλεύει, παραδίπλα να μην δουλεύει, να μην γίνεται χρήση των αποδυτηρίων, με τον όποιο απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό οι γυμναστές και οι πελάτες των γυμναστηρίων δεν χρειάζεται να έρθουν σε επαφή. Μπορεί να τηρηθεί απόσταση και μεγαλύτερη των 2 μέτρων, και μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ των ίδιων των γυμναζομένων. Ναι. Το πρόβλημα το οποίο προκαλείται είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι τα γυμναστήρια έχουν πληγεί ιδιαίτερα, γιατί στην πατρίδα μας το τρίμηνο Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος είναι η κορύφωση προσέλευσης. Σωστά. Ο Ιούλιος, Αύγουστος πάντα ήταν νεκροί μήνες για το γυμναστήριο. Ναι. Χαρακτηριστικά πριν την περασμένη Πέμπτη που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, όταν είπαν ότι τέλος Ιουνίου, χαριτολογώντας είπε, μα τότε τα γυμναστήρια ετοιμάζονται να κλείσουν για καλοκαιρινές διακοπές, εμείς τότε θα σας ανοίξουμε. Σωστά. Σήμερα στις 1 η ώρα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα του πότε θα ανοίξουμε. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι ήδη έτοιμα από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Απλά περιμένουμε το χρόνο για να προετοιμαστούν οι συνάδελφοι, να ανοίξουν τις μονάδες τους, να δούμε, γιατί το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα γυμναστήρια. Εγκυμονεί κινδύνους να μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Ακόμη υπάρχει κινδυνός πολλοί συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι, να μην μπορέσουν να επανέλθουν στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Αυτό θα είναι και το χειρότερο σενάριο, κύριε Κλεοβούλου. Κάτι άλλο που μας ρωτούν ακροατές μας έχει να κάνει με ορισμένους οι οποίοι έχουν πληρώσει συνδρομή για ένα έτος.
την πλήρωσαν το Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά τα γυμναστήρια είναι κλειστά 2 μήνες. Θα υπάρξει συνολική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου από το Σύλλογο των Γυμναστηρίων ή κάθε γυμναστήριο από μόνο του θα προχωρήσει έτσι σε συνεργασία με το Σύλλογο? Μάλιστα, θα πάρει αποφάσεις. Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Πέρα από τα ετήσια προγράμματα υπάρχουν και εξάμηνα και τετράμηνα, όπου άνθρωποι έχουν προπληρώσει υπηρεσίες χωρίς να τις λάβουν. Νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και αρκετά άλλα αντικείμενα επαγγελματικά τα οποία έχουν προπληρωθεί υπηρεσίες, ενδεχόμενα η κυβέρνηση να πάρει μία απόφαση η οποία θα διευκρινίζει γι' αυτό το... σε περίπτωση που δεν εκδοθεί, ο σύνδεσμος θα δώσει μία οδηγία με κάποιες κατευθύνσεις, αλλά στο τέλος ο κάθε επιχειρηματίας θα εφαρμόσει αυτό το οποίο νομίζει. Η οδηγία και η προτροπή θα υπάρχει. Μάλιστα. Πέρα από εκεί, δεν μπορεί τώρα σε ένα γυμναστήριο που κάποιοι άνθρωποι έρχονται 15-20 χρόνια να έρθουμε σε ρήξη με τους ίδιους τους πελάτες μας για αυτό το θέμα. Σωστά. Άρα η μείωση εισοδήματος θα συνεχιστεί και για τους επόμενους 3 μήνες που ήταν τα γυμναστήρια κλειστά. Ναι, κατάλαβα. Εάν το μεσολαβήσει το καλοκαίρι, μετά το Σεπτέμβρη 2-3 μήνες να επεκταθούν τα προγράμματα, σημαίνει ότι τα γυμναστήρια θα εισπράξουν χρήματα από τέλος του χρόνου και μετά. Είναι καταστροφικό. Κύριε Κλεοβούλου, καλή δύναμη. Πραγματικά είναι πολλά τα ζητήματα. Πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση για να σας βοηθήσει. Είναι να πολλά πω και σημαντικά. Άλλο, παρακαλώ. Τα γυμναστήρια από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας υποχρεωτικά μισώνουν χώρους 500, 600, 800 τετραγωνικά. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σωστά. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα. Ελπίζουμε σε συνεργασία και με καλή διάθεση. Ήδη έχουμε ζητήσει τη μείωση του ΦΠΑ. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι στο χαμηλό συντελεστή, μάλιστα κάποιες είναι στο μηδενικό. Εάν τουλάχιστον εξασφαλίσουμε τη μείωση του ΦΠΑ, θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα συντελέσει αποφασιστικά στο να ανακάμψει ο κλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλεοβούλου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Φιλοξενία, κύριε Σαντορίνε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.